Αγαπητοί μας τηλεθεατές, επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και στο τρίτο μέρος της εκπομπής έχω μαζί μου στο στούντιο έναν εξαίρετο επιστήμονα, ο οποίος δεν εμφανίζεται συχνά τηλεοπτικά, τον κύριο Μαυρογέννη Γεώργιο, με ειδίκευση στην επεμβατική γαστρεντερολογία. Κύριε Μαυρογέννη, σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα κοντά μας. Είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ο κ. Μαυρογέννης είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση επιστήμονα, ο οποίος παρά το πολύ πλούσιο βιογραφικό του και με μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό και έχει επιλέξει παρόλα αυτά να επιστρέψει στη γενέτειρά του τη Μυτιλίνη και να ασκεί εκεί το λειτουργήμά του. Κύριε Μαυρογέννη, είστε επεμβατικός γαστρεντερολόγος στο Mediterranean Hospital. Έχετε συνεργασία και με το Mediterranean, με ειδίκευση στην ενδοσκοπική χειρουργική. Ναι. Θέλετε να μας μιλήσετε για το αντικείμενό σας? Βεβαίως. Η ενδοσκοπική χειρουργική είναι το νέο trend στη γαστρεντερολογία. Είναι ένας κλάδος της επεμβατικής γαστρεντερολογίας, όπου δίνει τη δυνατότητα στο γαστρεντερολόγο να αποκτήσει ρόλο χειρουργού και περνώντας στο επόμενο στάδιο, δηλαδή σε ένα στάδιο που είναι πιο προηγμένο ακόμα και από τη ρομποτική χειρουργική ή τη λαπαροσκοπική χειρουργική, πραγματοποιεί ανέμακτα επεμβάσεις, τόσο ογκολογικές, όσο και επεμβάσεις για λειτουργικά νοσήματα και έτσι. Έχουμε τη δυνατότητα με τη χρήση ενός γαστροσκοπίου, δηλαδή ενός εύκαμπτου σωλήνα με κάμερα, το οποίο προωθούμε από το στόμα ή από το ορθό, να κάνουμε αφαίρεση πρώιμων νεοπλασιών, πρώιμου καρκίνου στομάχου ή καρκίνου ορθού, για παράδειγμα, και να αντιμετωπίσουμε και μια άλλη κατηγορία νοσημάτων, τα λεγόμενα λειτουργικά νοσήματα, τα οποία είναι πολύ δύσκολα στην αντιμετώπιση τους, όπως η αχαλασία του ισοφάγου, η γαστροπάρεση, το εγκόλπωμα Ζένκερ και άλλα πιο σπάνια νοσήματα. Πώς ονομάζεται αυτή η τεχνική? Αυτή η τεχνική κατά κόρο ονομάζεται ESD. Είναι μια τεχνική που έχει γεννηθεί στην Ιαπωνία από χειρουργούς οι οποίοι στη συνέχεια την παρουσίασαν στη γαστρεντερολογική κοινότητα και πλέον στην Ιαπωνία οι γαστρεντερολόγοι κατά κόρον κάνουν ESD, δηλαδή επεμβάσεις με μικρομαχαιρίδια, τα οποία εισαγάγουν μέσα στο γαστροσκόπιο ή στο κολονοσκόπιο και αφαιρούν πρώιμο καρκίνο στομάχου ή πρώιμο καρκίνο όρθου. Βέβαια, η εμπειρία με αυτές τις επεμβάσεις μας οδήγησε στο να επεκταθούμε και σε άλλα όργανα, να κόβουμε το μύ του ισοφάγου για τη θεραπεία της αχαλασίας, αυτή η επέμβαση λέγεται POEM, να θεραπεύσουμε το εγκόλπωμα Ζένκερ, είναι η επέμβαση G-POEM, και να θεραπεύσουμε και τη γαστροπάρεση, είναι η επέμβαση G-POEM. Οπότε υπάρχει ένα μεγάλο έβρος επεμβάσεις, όλα παιδιά της ESD, που λέγονται είτε ESD είτε POEM. Ας μιλήσουμε λίγο για την POEM. Πόσο αποτελεσματική είναι η επέμβαση POEM στην αντιμετώπιση της αχαλασίας του ισοφάγου που μας αναφέρατε? Ναι. Η αχαλασία ισοφάγου είναι ένα σπάνιο νόσο. Ένας στους 100.000 Έλληνες κάθε χρόνο αποκτά αχαλασία ή έχει συμπτώματα αχαλασίας και κάποια στιγμή θα μπει η διάγνωσή του. Τι ακριβώς είναι η αχαλασία? Η αχαλασία λοιπόν είναι λοιπόν ένα νόσημα όπου για κάποιο λόγο που δεν είναι ακόμα γνωστός, ενδεχομένως να οφείλονται ή μικρόβια, χαλάνε τα νεύρα του ισοφάγου, δίνουν εντολή για παρατεταμένη σύσπαση, συνεχή σύσπαση στο κατώτερο τμήμα του ισοφάγου και ο ασθενής δεν μπορεί να καταπιεί, διότι προκαλείται μια στένωση στο κατώτερο τμήμα του. Ή ως τώρα θεραπεία είναι χειρουργική κατά βάση, μια επέμβαση που λέγεται μυοτομή κατά Χέλερ, όπου ο χειρουργός κόβει με λαπαροσκόπηση το μυ που ευθύνεται για το πρόβλημα και δίνει λύση με αποτελεσματικότητα 85% στον ασθενή. Τώρα όμως έχουμε μια νέα επέμβαση, την BOEM, που με γαστροσκόπιο κάνουμε ό,τι κάνει και ο χειρουργός, αλλά ανέμακτα. Άρα ο ασθενής κάνει μια επέμβαση διάρκειας μίας ή δύο ωρών, υπογενική αναισθησία. Ο γαστρεντερολόγος με το γαστροσκόπιο του κόβει το μυ που έχει το πρόβλημα και στη συνέχεια ο ασθενής αποχωρεί την επόμενη μέρα ή μετά από δύο μέρες και επιστρέφει άμεσα στις δραστηριότητες του. Η αποτελεσματικότητα γνωρίζουμε πλέον ότι είναι εξίσου καλή με την μυοτομή κατά Χέλερ, υπερτερή σε ό,τι αφορά το κόστος, τον χρόνο νοσηλείας, την νοσηρότητα. Και φαντάζομαι όσον αφορά και τον μεταχειρητικό πόνο, βέβαια, ο οποίος είναι πολύ μικρότερο. Σίγουρα. Έχει βέβαια ένα μικρό μειονέκτημα που οφείλω να το αναγνωρίσω. Οι ασθενείς αυτοί έχουν μετά λίγο πιο συχνά παλινδρόμηση. Αλλά αυτό αντιμετωπίζεται συνήθως είτε με χάπια ή ενδεχομένως, αν χρειαστεί, που είναι σπάνιο να χρειαστεί, με συμπληρωματική επέμβαση θολοπλαστική. Κύριε Μαυρογέννη, θέλω να σταθούμε τώρα στην γαστροπάρεση. Τι έχετε να μας πείτε για την αντιμετώπιση της γαστροπάρεσης, την οποία αναφέρατε προηγουμένως? Η γαστροπάρεση ανήκει στα λεγόμενα ορφανά νοσήματα. Είναι ένα σπάνιο νόσημα και ένα νόσημα για το οποίο δεν υπάρχει θεραπεία. Όταν λέμε ορφανά νοσήματα, τι εννοούμε, κύριε Μαυρογέννη? Είναι σπάνια νοσήματα, ανεξήγητα νοσήματα, στα οποία η ιατρική κοινότητα έχει τα χέρια της δεμένα. Δεν κατηγοριοποιούνται στα λεγόμενα αυτοάνοσα, δηλαδή? Για τη γαστροπάρεση
Δεν θα το έλεγα ακριβώς. Μπορεί να υπάρχουν και αυτοάνωσα αίτια. Συνήθως ευθύνονται ο διαβήτης, ευθύνονται χειρουργία, ή φάρμακα. Οι ασθενείς αυτοί έχουν ένα διαδεταμένο στόμαχο, ο οποίος δεν συσπάται φυσιολογικά και δεν μπορεί να αδειάσει το περιεχόμενό του. Με την επέμβαση αυτή που λέγεται GPOEM, έρχεται ο γαστρεντερολόγος να κάνει μια τομή στο μη του πυλωρού και να διευκολύνει την βατότητα του στομάχου και την γένωσή του. Είναι η μόνη αυτή τη στιγμή επέμβαση που έχει μια αποτελεσματικότητα γύρω στο 80%, σε αντίθεση με τις άλλες θεραπείες, φαρμακευτικές ή χειρουργικές, που έχουν πολύ χαμηλή αποτελεσματικότητα. Μάλιστα. Παρόμοια τεχνική εφαρμόζεται και για μια άλλη πάθηση, ωστόσο, αυτή είναι το κολπώματο Ζένκερ. Πείτε μας λίγα λόγια γι' αυτό. Εδώ μπαίνουμε σε χωράφια των όριλα. Βλέπετε, οι γαστρεντερολόγοι, όπως μου λένε οι συνάδελφοί μου, σιγά-σιγά σε εισαγωγικά μου επιτραπεί έκφραση, τρώμε την πίτα των άλλων χειρουργών. Μάλιστα, κύριε Μαυρογέννη, μην ξεχνάμε ότι ο Ιπποκράτης έλεγε ότι όλες οι αρρώστιες ξεκινάνε από το έντερο. Ναι, λοιπόν, το συγκεκριμένο νόσημα είναι ένα νόσημα το οποίο το συναντάμε σε ηλικίες συνήθως άνω των 70 ετών. Δημιουργείται ένα σακουλάκι στον φάρυγγα, δίπλα στην αρχή του ισοφάγου, διότι έχει υπερτραφεί ένα σμής, ο κρυκοφαρυγγικός σμής. Ο γαστρεντερολόγος λοιπόν έρχεται με μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική να καταστρέψει, να κόψει αυτό το μη σε όλο το μήκος του, σε αντίθεση με την επέμβαση που κάνουν οι οριλά, όπου αφήνουν 1-2 εκατοστά μείος, με αποτέλεσμα η ριζικότητα της επέμβασης από 80-85% που είναι με την κλασική επέμβαση που γίνεται από τους οριλά να φτάνει πια στο 95%. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, κύριε Μαυρογέννη, αυτό που μας λέτε. Από ό,τι μάθαμε, τον Μάιο του 2017 είχατε συμμετάσχει σε ένα συνέδριο στην Αμερική, όπου είχατε παρουσιάσει μια πρωτοποριακή επέμβαση σε ασθενή από τη Μυτιλίνη, τη γενέτειρά σας, με απόφραξη του παχαίους εντέρου. Ναι. Πείτε μας λίγα λόγια γι' αυτό. Να σας πω. Και τι ακριβώς ήταν αυτή η επέμβαση. Κάθε χρόνο γίνεται το πιο σημαντικό συνέδριο στο χώρο της γαστρεντερολογίας, είναι το λεγόμενο συνέδριο DDW. Είναι το Αμερικάνικο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. Παρουσιάζονται οι καλύτερες επεμβάσεις της χρονιάς. Είχα την τιμή και σαν ειδικευόμενος να εκπροσωπήσω τη Γαλλία σε αυτό το συνέδριο. Στη συνέχεια το Βέλγιο που σπούδασα για μια άλλη εξίσου επιτυχημένη επέμβαση. Αυτή τη φορά όμως ήταν μια επέμβαση δικής μου έμπνευσης σε έναν ασθενή από τη Μυτιλίνη, ο οποίος είχε ένα ανεγχείρητο πρόβλημα στένωσης παχαίους εντέρου και πραγματοποιήθηκε μια πειραματική επέμβαση μετά από συζήτηση με τον ασθενή και την επεξήγησε ότι πρόκειται για ένα πειραματικό χειρουργείο χωρίς να μπορούμε να εγγυηθούμε την αποτελεσματικότητά του, το οποίο πήγε εξαιρετικά και πραγματοποιήθηκε διαδερμική κολοστομία. Δηλαδή, πραγματοποιήθηκε με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο μια επέμβαση η οποία θεωρείται βαριά για ένα χειρουργό. Πραγματοποιήθηκε με ελάχιστα επεμβατική ενδοσκοπική τεχνική και επέτρεψε στον ασθενή να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της χρόνιας απόφραξης που είχε και να γλιτώσει το χειρουργείο. Ήταν όντως μια επιτυχημένη επέμβαση, η οποία επιλέχθηκε στις 10 καλύτερες για εκείνη τη χρονιά παγκοσμίως. Κύριε Μαυρογέννη, μαθαίνουμε ότι πέρα από την επαγγελματική σας δραστηριότητα, την πολύ επιτυχημένη στην γαστρεντερολογία, είστε και εκπαιδευτής επεμβατικής ενδοσκόπησης. Η αγάπη μου είναι και η διδασκαλία. Κανονικά θέλω να ακολουθήσω ακαδημαϊκή καριέρα, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι δεν μου αρέσει ο τρόπος που λειτουργεί ο ακαδημαϊκός χώρος στην Ελλάδα. Προτιμάτε να είστε κοντά στον ασθενή σας, λοιπόν. Προτιμώ να απολαμβάνω την διδασκαλία με τους δικούς μου όρους. Αυτή τη στιγμή η Ελληνική Εταιρεία Γαστρεντερολογίας μου έχει αναθέσει την εκπαίδευση νέων ειδικευομένων, όπου τους κάνουμε φροντιστήρια ανατακτά χρονικά διαστήματα και τους εκπαιδεύουμε σε όλες αυτές τις τεχνικές που προανέφερα. Αντίστοιχα φροντιστήρια κάνω στο ερευνητικό εργαστήριο της ΕΛΠΕΝ σε γουρουνάκια τα οποία τα διασωληνώνουμε, τα κοιμίζουμε και εκεί μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να μάθουν πραγματικά πώς γίνεται μια επέμβαση σε ζωντανό ιστό. Είναι ό,τι πλησιέστερο πριν προχωρήσει επέμβαση σε άνθρωπο. Την ίδια ενασχόληση έχω σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Ρότερνταμ και η Αμερικανική Εταιρεία Γαστρεντερολογίας μου είχε αναθέσει την εκπαίδευση κυρίως Αμερικάνων γιατρών στη συγγραφή επιστημονικών μελετών, αλλά και στην παραγωγή εκπαιδευτικών βίντεο, τα οποία δημοσιεύονται στο έγκριτο περιοδικό της Αμερικανικής Εταιρείας Γαστρεντερολογίας, το VideoGI. Οπότε, πραγματικά συνδυάζω τόσο την παροχή υπηρεσιών, την ιατρική,
με την διδασκαλία. Και βέβαια και ένα κανάλι στο YouTube που παρουσιάζω τις ενδοσκοπικές μου εμπειρίες με τρόπο που να είναι διδακτικός, όχι τόσο για τους ασθενείς, αλλά κυρίως για τους γιατρούς. Κύριε Μαυρογέννη, γιατί ένας τόσο επιτυχημένος επιστήμονας σαν εσάς, που θα μπορούσε να είναι αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό, επέλεξε να επιστρέψει στη Μυτιλίνη? Είναι μια ερώτηση την οποία μου κάνουν πάρα πολύ συχνά και σας πληροφορώ ότι τα 6 χρόνια, τα 9 χρόνια μάλλον που ήμουν στο εξωτερικό, δεν υπήρχε μέρα που να μην σκεφτώ, να μην συζητήσω με τους γονείς μου, με τη γυναίκα μου, με τους φίλους μου, αν πραγματικά αξίζει να έρθω στην Ελλάδα. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τόπος μου, μ' αρέσει η Μυτιλίνη. Θέλω τα παιδιά μου να μεγαλώσουν στην επαρχία. Θέλω τα παιδιά μου να μεγαλώσουν κοντά στο οικογενειακό περιβάλλον, με τις παππούδες, τις γιαγιάδες τους, έτσι, τους συγγενείς μας. Βολεύει και τη ζεστασιά της ελληνικής οικογένειας. Ακριβώς. Και επειδή έχω ζήσει πόσο μεγαλώνει ένα παιδί στο εξωτερικό, τόσο στο Βέλγιο όσο στη Γαλλία, νομίζω ότι πραγματικά αξίζει να μεγαλώσει στην Ελλάδα. Προφανώς και έχουμε δυσκολίες στον ελλαδικό χώρο σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση κτλ. Θεωρείτε ότι η Ελλάδα βοηθάει το επιστημονικό δυναμικό της? Αυτό που μπορώ να σας μεταφέρω είναι ότι στο εξωτερικό σου δίνονται ευκαιρίες. Δηλαδή, όρεξη να έχεις να δουλέψεις και να μάθεις. Από την πρώτη μέρα, παρόλο που δεν είχα τις γνώσεις, μου εμπιστεύτηκαν δύσκολα περιστατικά, γνωρίζοντας ότι δεν θα τα διεκπεραιώσω, αλλά γνωρίζοντας κιόλας ότι εκεί που δεν θα μπορώ να προχωρήσω θα ζητήσω βοήθεια. Συνεπώς, στο εξωτερικό, ο γιατρός, ο Έλληνας γιατρός που θέλει να δουλέψει και να μάθει, έχει μπροστά του ένα λαμπρό πεδίο. Δεν ξέρω αν αυτές οι ευκαιρίες δίδονται ακόμα στην Ελλάδα. Ωστόσο, εσείς είστε ένας από τους επιστήμονες που δείχνουν το δρόμο και στους επόμενους. Βεβαίως. Ότι όλα μπορούν να γίνουν. Βεβαίως. Αρκεί να υπάρχει αγάπη και θέληση και διάθεση για τον, και πάνω απ' όλα να θέλετε να είμαστε κοντά στον άνθρωπο. Πού μπορούν να σας βρουν οι ακροατές μας, κύριε Μαυρογέννη? Μπορούν να με βρουν στο Μεδιτερανέο Hospital στην Κλειφάδα, Ηλίας 12 Κλειφάδα. Το τηλέφωνο του νοσοκομείου είναι το 211-500-9500 με ιστορικό αριθμό το 600 για το ενδοσκοπικό τμήμα και βέβαια στο γιατρείο μου στη Μυτιλίνη στο 22-510-55-557. Κύριε Μαυρογέννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα, αγαπητοί μας τηλεθεατές, εδώ στο High TV κάθε Πέμπτη στις 8 με εξίσου ενδιαφέροντα θέματα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.